Παρακολουθείτε στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας προκειμένου να πραγματοποιήσει τη χειμερινή ανάβαση στην κορυφή του Αηγαίου του Προφήτη Ηλίας. Εδώ βρισκόμαστε στο καταφύγιο του Αηγαίου, όπου όλοι περιμένουν με ανυπομονησία να γευτούν τις παραδοσιακές χειλοπίτες που με τόση επιμέλεια μαγειρεύει η Ειρήνη με το Σταύρο. Μετά το γεύμα υπήρξαν συζητήσεις γύρω από το Αήγετο και την προγραμματισμένη για το πρωί της επόμενης ημέρας ανάβασής μας στην κορυφή του προφήτη Ηλία. Πράγματι, στις 7.30 ώρα το πρωί ξεκίνησε όλη η ομάδα, αποτελούμενη από 40 άτομα, για την κορυφή του βουνού. Λόγω του ότι επικρατούσε δυνατός αέρας, 30 άτομα υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στο καταφύγιο και να κάνουν μια άλλη διαδρομή, το ε4, που οδηγούσε στους 5 αυλούς. Για την κορυφή συνέχισαν 10 άτομα, αλλά και αυτά, 100 μέτρα πριν την κορυφή, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν λόγω των αντίξεων καιρικών συνθήκων.